Η Τεχνική Επιτροπή έχει λήξει. Εγώ από τα μέσα Αυγούστου έδεσα στην κρίση του λαού και των μελών του ΣΥΡΙΖΑ προγραμματικές θέσεις. Λοιπόν, δεν είναι δυνατόν να λένε ότι δεν έχω πολιτική πρόταση. Ήμουν ο μόνος ο οποίος είχε ξεκάθαρη πολιτική πρόταση. Δεν άκουσα από κάποιον άλλο να λέει με το πόθεν έσχες να είναι φανερό και οι ρυθμίσεις των δανείων μέσα σε αυτό. Πρόσεξε. Συγγνώμη. Σε όλους τους Έλληνες, δηλαδή με το σύστημα που έχουμε αυτή τη στιγμή, δεν τα άκουσα από κάποιον άλλον. Δεν άκουσα κάποιον άλλον να λέει να αλλάξουμε τις διοικήσεις των νοσοκομείων έτσι ώστε να μην είναι μέσα ο υπουργός να αποφασίζει για αυτές. Δεν τα άκουσα από κάποιον άλλον. Για φόρο απαλλαγή στους μισθωτούς, εγώ το είπα, πρέπει να μειώσουμε τους φόρους στους μισθωτούς. Ανταυτού, θα σου πω ένα παράδειγμα, μια της μεγάλης διαφωνίας που είχαμε προγραμματικά τον κύριο Τσακαλώτο είναι η φορολογία. Η στάση τους είναι αύξηση της φορολογίας σε όλη και καλά. Εγώ φοροεπιδρομή δεν θέλω να έχω στον Έλληνα. Εγώ θέλω να μειώσω τη σπατάλη και ο ανταγωνισμός να δουλεύει σε αυτή τη χώρα. Θα μπορούσαν δηλαδή τα 37 δις που άφησε μαξιλάρι να είναι 30 και να πάνε στην κοινωνία μερικά λεφτά. Μα προφανώς. Πιο μνημονιακή απόφαση δεν έχει γίνει από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ από αυτό το μαξιλάρι του κ. Τσακαλώτου. Ξεκάθαρο αυτό. Και όταν είχε έρθει στη Βουλή και ο κύριος Φίλης να συζητήσουμε και μια πολύ καλή συζήτηση, ο κύριος μου είχε πει να μην λέω πατριωτική αριστερά. Να βγάλω τη λέξη πατριωτική από το αφήγημά μου. Συγγνώμη, θα το λέω. Πατριωτική αριστερά. Δεν έχουμε να κρύψουμε τίποτα. Θέλουμε μια χώρα η οποία είναι υπερήφανη για την ιστορία της και συγχρόνως να μπορεί να αλλάζει και να βελτιώνει τις παραδόσεις της για να γίνει πιο συμπεριληπτική. Και τα δύο μπορούμε να τα κάνουμε. Θα ήθελα να μου πείτε αν θεωρείτε ότι πρέπει σιγά σιγά να αρχίσει να υλοποιείται η διαδικασία για να αποκτήσετε την έδρα τη βουλευτική. Εάν θα πρέπει δηλαδή. Εγώ. Ναι. Όχι, δεν είναι κάτι που σας αφορά σε αυτή τη ναι, έχω περνάω τόση ώρα μες στη Βουλή. Έχω μια εξαιρετική ομάδα. Εγώ θέλω να είμαι στην κοινωνία. Το να είμαι εγώ στη Βουλή θα έρθει. Αλλά η δουλειά πρέπει να γίνεται στην κοινωνία. Πρώτα απ' όλα. Η Βουλή πρέπει να εκφράζει την κοινωνία νομοθετικά. Προφανώς αυτή τη στιγμή το χαράτσι του κυρίου Χατζηδάκη, και του κυρίου Μητσοτάκη, δεν εκφράζει την κοινωνία. Αυτές οι τριετίες λες και είναι δεδομένο ότι κάποιος επιχειρεί και σε τρία χρόνια θα είναι πιο επιτυχημένος. Πρέπει να έχουμε ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο αντιμετώπισης της μετανάστευσης και αυτό μάλιστα το ανέδειξα και στον κύριο Σκηνά την περασμένη εβδομάδα στις Βρυξέλλες. Βεβαίως. Πριν σας αφήσω, ήθελα να μου πείτε αν ο κύριος Πολάκης είναι καλός συντονιστής ΕΠΕ και συντονίζει καλά τους βουλευτές στο κοινοβουλευτικό του έργο. Νομίζω όλο το Προεδρείο πάει μια χαρά. Ευχαριστώ πολύ.